Λοιπόν, για να μην ξεχαστούμε κιόλα, έχουμε εκλογέ σε λίγε μέρε και εδώ κοντά μα δημοτικέ εκλογέ. Ο Δήμαρχο Φιλοθέα Ψυχικό, ο κ. Δημήτρη Γαλάνη. Καλώ ήρθατε, κύριε Δήμαρχη. Καλημέρα. Ε, εκ νέου υποψήφιο, φυσικά. Καλημέρα. Εννοείται, Καλημέρα. γι' αυτό Καλημέρα. και είναι κοντά μα. Και έχουμε να πούμε πολλά για ένα Δήμο που είναι αυτό που συζητάγαμε και πριν εδώ στο διάλειμμα. Πραγματικά τόσο πολύ κοντά στο κέντρο, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί τη φυσιογνωμία του μια περιοχή εκτό κέντρου. Αυτό ξέρετε. Συζητάγαμε με τον κύριο Γαλάνη. Δεν, ε, δεν είναι αυτονόητο, κύριε Γαλάνη. Δεν είναι εύκολο. Και ούτε εύκολο, ούτε, Έτσι εύκολο δεν είναι. ούτε αυτονόητο. Μπορώ να πω ότι είναι κάτι το μοναδικό και η μεγαλύτερη προσπάθεια αυτή τη εκλογή που πέρασε ήταν να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή τη μοναδική φυσιογνωμία η οποία έχει ο Δήμο μα. Και αισθανόμαστε και πολύ περήφανοι γιατί έχετε ακούσει ότι καταφέραμε και περάσαμε μια εξαίρεση, μια τροπολογία που οι όροι δόμηση και το, τα ύψη παραμένουν στα παλιά προελικά διατάγματα των κυπουπόλων. οπότε διασώσαμε τη μοναδική... Μεγάλο θέμα αυτό που λέτε. Γιατί πολύ χρειαζόταν μεγάλο. να δώσετε μάχη γι' αυτό. Ε, χρειαζόταν να δώσω μάχη, γιατί καταλαβαίνετε ότι Πασκόντλα, σε πάρα πολλά συμφέροντα... Είναι και πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά, τα, πολλά τα χρήματα. Δηλαδή. Υπάρχει, υπάρχει και μια τάση αυτό, ότι αυτή την εποχή να χτίζονται πολυκατοικίες, mm -hmm. να, να γίνονται συνέχεια νέα ε, κτίσματα, ναι, οπότε βέβαια. αυτό για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνετε ότι το, το, η Φιλοθέη και το ψυχικό είναι μια περιοχή που θέλει κανεί να μείνει. Οπωσδήποτε. Γιατί είναι δίπλα. Είναι δίπλα ο για να, δίπλα. Δίπλα. Ναι, ναι, Πο... μπορεί ναι, να μπορεί να μείνει. Να Υπάρχει Υπάρχει ναι. δευσιμότητα, δεν μπορεί να βρει κανεί κάτι στην Βεβαίω, βεβαίω. Κοιτάξτε, το <coughs> Δήμο μα που είναι η φιλοθέη, ψυχικό, νεοψυχικό, έχει μια εξαιρετική ποιότητα ζωή ναι, ναι. από το ένα άκρο στο άλλο. Και οποιοδήποτε ο οποίο θέλει να θέλει αυτή την ποιότητα, mm -hmm. ε, αποζητά να μείνει εκεί πέρα. Ψάχνει να μείνει εκεί πέρα. Άρα είναι ένα σημείο που οι εργολάβοι, οι κατασκευαστέ mm -hmm. θέλουν να βρουν οικόπεδα να τα κτίσουν για να διαθέσουν. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν εμεί προστατεύσαμε. Προστατεύσαμε μια φυσιογνωμία mm -hmm. η οποία είναι 100 χρόνια. Πραγματικά φέτο ναι, το ναι. ψυχικό mm -hmm. κλείνει 100 χρόνια από όταν. Εγώ γεννήθηκα στην περιοχή σα το 69. Τι Εκεί ωραία. πήγα σχολείο, στο δημόσιο κτλ. Στο μεγάλο ίσως. Στους... ναι, 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 ναι. <laughs> Ήταν χωράφια τότε, παίζαμε στι σαλάνδε. Βέβαια, <συμίλου> τα ζητάνε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. ρε φίλε. Άρα, ο μείζον στόχο λέτε, επετέφθη που είναι αυτό. Ναι. Να κρατηθεί η φυσιογνωμία. Πάτε τώρα για την επόμενη ταιρετία. Είστε ο νικητή τη επόμενη εκλογή. Τι, τι θα μα λέγατε, α πούμε, τέσσερα χρόνια μετά εδώ, Τι ε, θέλετε αφ... να πετύχετε. Κοιτάξτε, το πρώτο και βασικότερο είναι να καταφέρουμε να κρατήσουμε αυτή τη φυσιογνωμία. Γιατί το να πετύχει κάτι δεν σημαίνει ότι. Το δική νίκη. Ποτέ δεν ξέρει. ξέρει. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε είναι να συνεχίσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει με πάρα πολλά έργα. Mm -hmm. Το αθλητικό κέντρο του Νέου Ψυχικού το ανακαινίζουμε με 1.250.000. Mm -hmm. Τα όμβρια της Φιλοθέης είναι μια άλλη εργολαβία η οποία και αυτή, αυτή τη στιγμή τρέχει με κλία εκατομμύρια. Mm -hmm. Έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ... Ένα ιστορικό σημείο, το ξέρετε όλοι, ένα το πόσιμο. Ανα... Ε, αναπλάθουμε τον παιδικό κήπο Πικιόνι. Ένα μοναδικό έργο που επί 60 χρόνια δεν είχε γίνει τέτοια ανάπλαση. Ήταν τα τελευταία 15 χρόνια κλειστό. Τον έχουμε βάλει μπροστά. Αυτή τη mm. στιγμή αναπλάθεται. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα, μέχρι το τέλο του χρόνου, θα μπορέσουμε να ξαναγυρίσουν τα παιδιά. Mm. Και εμεί, όσοι τον ζήσαμε, όσοι μεγαλώσαμε εκεί πέρα. Όλο ο κόσμο. Θα όλοι... ξαναρθά και σαν παίζει εκεί δηλαδή. Ε, βέβαια, ε? Τον ε? Μεγα... Ε, βέβαια, τον περιμένουμε ε. μεγάλο. Ε. Με μεγάλη, με μεγάλη χαρά. Εντάξει, ε, ε, έχετε διασφαλίσει και τη φυσιογνωμία της περιοχής και ταυτόχρονα η ίδια η περιοχή έχει αναπτύξει μια πολύ έντονη και επιχειρηματική ε, και εμπορική δραστηριότητα, ο κόμβος του ε. ψυχικού δηλαδή. Κύριε Ιωστόνα, ο ψυχικό το κομμάτι αυτό από εδώ. Ε, βέβαια. Ε, από ε, το Βασιλόπουλο. Με τα με τα μαγαζιά, με τα... Είναι, είναι, είναι μια χρυσή, ας το πούμε, περιοχή που κανεί τα πάντα, βγαίνει στου λόμου, τρέχει, περπατάει, πηγαίνει στι παιδικέ χαρέ. Κάναμε και τι 13, 13 παιδικέ χαρέ, τι πιστοποίησαμε. Κάναμε τρει κλείς καινούργιες παιδικές χαρές αναπλάσαμε την παιδική χαρά με τα Αλληνού στο παλιό ψυχικό, <σ Groças> την Μακεδονίας με εκπληκτική παιδική χαρά μέσα στη Φιλοθέη. Από α, τα στοιχεία την επισκέφτηκε 1,5 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύριο. Βέβαια, κόσμο, γιατί πραγματικά είναι μέσα στη φύση, είναι μια πολυεπίπεδη. Στο νέο ψυχικό, ε, πήραμε την πλατεία απάνω ελευθερία και κάναμε μια σύγχρονη, ανάλογη παιδική χαρά με φυσικά υλικά. Αυτό είναι ο στόχο μα, να διατηρήσουμε αυτή τη χρυσή ισορροπία μα... προσφέροντα ναι, ναι. ποιότητα ζωή στου ναι. κατοίκου. Αν ένα δήμαρχο μετά από μια θητεία έχει να λέει και να λέει και να λέει. Δώστε μου λίγο χρόνο, έχω να πω Σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει. Καλή επιτυχία, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.